Η ανάγκη δημιουργίας ενός δημόσιου φορέα, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα μέσα μεταφοράς, δηλαδή αστική συγκοινωνία, μετρό και τραμ, αλλά και η αφαίρεση της έκδοση των εισιτηρίων από τον ίδιο τον ΑΣΤ, προτάθηκαν στην εκδήλωση για το ρόλο του οργανισμού. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, Μανώλης Λαμτσίδης, ο οποίος έχει αποστείλει εξώδικο εναντίον του οργανισμού, καθώς τα μηχανήματα εντός λεωφορείων δεν δίνουν ρέστα, έκανε λόγο για παγκόσμια πρωτοτυπία. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία όταν συναλλάσσεις με κάποιον προμηθευτή, να μην παίρνεις ακριβώς. Να μην πληρώνεις την αξία της υπηρεσίας αυτής και να μην σου δίνει την επιστροφή ο προμηθευτής το υπόλοιπο, τη διαφορά. Επιπλέον είναι απαράδεκτο και αδιανόητο τιμωρητικά ο επιβάτης, ο οποίος δεν έχει προμηθευτεί εισιτήριο για οποιοδήποτε λόγο, να επιβαρύνεται με μια προσάυξη εντός του λεωφορείου. Αυτό δημιουργεί μια άδικη κατάσταση και από έρευνα που έχει γίνει από συνάδελφό σας, ο ΑΣΤ μέσα σε 1,5 χρόνο περίπου 650.000 ευρώ. Αυτό του δίνει αναγκαστικά ένα μονοπωλιακό χαρακτήρα. Δηλαδή, για να πας από το ένα μέρος στο άλλο, ή θα έχεις δικό σου αυτοκίνητο, ή θα έχεις ταξί που είναι άλλου τύπου μέσα, δεν είναι μαζικά μέσα μεταφοράς, ή αλλιώς θα πάρεις το λεωφορείο. Καλό, κακό, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, μπαίνουν μέσα 100 αντί να μπαίνουν 80, θα μπεις εκεί. Θα περιμένεις 20 λεπτά αντί να περιμένεις 10, περιμένεις έτσι. Αυτό έκανε τον ΟΑΣΤ να είναι λίγο ανεξέλεγκτος και στις απαιτήσεις του από την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί πραγματικά έπαιρνε τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις και πλήρωνε τα λιγότερα πρόστιμα, δηλαδή διαγράφωναν πολλά πρόστιμά του, αλλά και δεν προσφέρει καλή ποιότητα υπηρεσιών στον μέσο επιβάτη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ, Νίκος Τσεμπερλίδης, παρουσίασε την έρευνα του κέντρου για τον ΟΑΣΤ, εκφράζοντας την πικρία του, καθώς η έρευνα δεν αξιοποιήθηκε από κανέναν. Το ΚΕΠΚΑ πριν 1,5 χρόνο ξεκίνησε αυτή την έρευνα. Μάλιστα, σε ένα δεκαήμερο είχε τρομακτική συμμετοχή. Δεν το έχουμε ξαναδεί μέσα σε ένα δεκαήμερο να έχουμε πάνω από 8.500 απαντήσεις. Αξιολογήσαμε όλο τον ΟΑΣΤ και όλες τις γραμμές και ελπίζαμε πως θα αποτελέσει ένα πρωτόλιο στοιχείο αξιοποίηση της γνώμης των καταναλωτών γύρω από την αστική συγκοινωνία. Μέχρι σήμερα δεν είδαμε να αξιοποιείται. Ας ελπίσουμε ότι τέτοιες δράσεις και τέτοιες αφετηρίες θα δώσουν αφορμή να ξανασχοληθούν με αυτό το μεγάλο ζήτημα. Πάντως, η κυρία Καλφακάκου επισήμανε την ανάγκη επανελέγχου της σύμβασης που υπογράφει η κυβέρνηση με τον οργανισμό ή διαφορετικά τη δημιουργία νέου οργανισμού, επαναλαμβάνοντας τη θέση της για εκπόνηση μελέτης συνολικά για όλα τα μέσα μεταφοράς. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να επανελέγξει τη σύμβαση, το Υπουργείο δηλαδή, να επανελέγξει τη σύμβαση. Η να φτιάξει ένα καινούριο οργανισμό. Έτσι, γιατί και αυτό είναι προς συζήτηση. Και βέβαια αυτό που εγώ επιμένω και το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και το επαναλαμβάνω σαν πρόταση και της Ανοιχτής Πόλης, εγώ το πρότεινα βέβαια να πάρει μια πρωτοβουλία ο Δήμαρχος στο Δήμο Θεσσαλονίκης, γιατί κάποιος πρέπει να ξεκινήσει για να πάει αυτή την πρωτοβουλία, που να κάνει μια μελέτη για τα μέσα μεταφοράς, τα υπάρχοντα που είναι μόνο ΟΑΣ και τα προβλεπόμενα. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης.